Με πολύ θέατρο, μουσική και χορό, έρχεται και φέτος το καλοκαίρι το 52ο Φεστιβάλ Ολύμπου, ώστε να προσφέρει ξεχωριστές βραδιές στους φίλους των τεχνών και όχι μόνο. Παραγωγές από το Κρατικό Θέατρο, από το Εθνικό Θέατρο, από σπουδαία σχήματα ιδιωτών, αποτελούν το βασικό μας πυλώνα του θεατρικού μας μεγέθους. Μετά έρχεται ο Ξαρχάκος για να καθαγιάσει την μουσική διαδρομή του καλοκαιριού. Κάπως έτσι κλείνει ένας κύκλος κάθε φορά, κάθε καλοκαίρι, με μεγάλα ερωτηματικά. Ένα ερωτηματικό πάντα αιωρείται. Τι είναι αυτό που άφησα απ' έξω από το πρόγραμμα? Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι η καλύτερη παράστασή μας στο πρόγραμμά μας είναι αυτή που δεν είναι στο πρόγραμμά μας, που θα την έχουμε του χρόνου, που θα την ξαναπάρουμε την επόμενη χρονιά, που πάντα θα αιωρείται αυτό το μεγάλο ερώτημα. Το φετινό Φεστιβάλ Ολύμπου είναι αφιερωμένο στη μνήμη του αείμνηστου καθηγητή αρχαιολογίας και ανασκαφέα του Δίου, Δήμητρη Πατερμαλή, ενώ τιμόμενη χώρα είναι η Ινδία. Το Φεστιβάλ Ολύμπου θα μπορούσε να είναι το Φεστιβάλ της Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί είναι το μόνο φεστιβάλ που έχει αρχαίο θέατρο στην Κεντρική Μακεδονία. Το επιζητούμε αυτό και κάποια φορά, γιατί όχι να γίνει, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν τα άλλα φεστιβάλ, αλλά εκεί θα μπορούσαν να γίνονται οι αρχαίες παραστάσεις κτλ. Σε έναν χώρο που είναι ο χώρος ειδικά για αυτές τις παραστάσεις. Μην ξεχνάτε ότι στο αρχαίο χέρι του Δίου, αυτό λέω κάθε φορά στους καλλιτέχνες που έρχονται, ότι εκεί πρωτοπαρουσιάστηκαν οι Βάκχιες. Εκεί έγινε η πρεμιέρα του Βάκχων. Παρουσία του Ευρυπίδη, ο οποίος προλόγησε κιόλας πριν την παράσταση. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι σε αυτόν τον ιστορικό χώρο θα πρέπει να αξιοποιηθεί περισσότερο από ό,τι σήμερα. Εμείς βέβαια το κάνουμε σαν πιερείς, αλλά νομίζω ότι δεν αρκεί αυτό. Είμαστε μια μεγάλη περιφέρεια τώρα πια και νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε τι αξιόλογο που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Το 52ο Φεστιβάλ Ολύμπου θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 8 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου.